Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι με μία είδηση η οποία πραγματικά νομίζω θα φέρει την αναστάτωση στους κτηνοτρόφους, μιας και μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ειδικά για τους κτηνοτρόφους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με όλα αυτά τα οποία και συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το ζήτημα της ευλογιάς, έρχεται ένα νέο χτύπημα, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, για την οικονομία της περιοχής και ακούει στο όνομα ενός οργανισμού. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το εργαλείο το οποίο είχαν μέχρι στιγμή στα χέρια τους οι κτηνοτρόφοι δεν υπάρχει πλέον ή πολύ πιθανό να μην υπάρχει πλέον, μιας και είναι από τους οργανισμούς εκείνους οι οποίοι και θα δεχθούν τον ευνίδιο θάνατο από το ίδιο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μαζί μας έχουμε τον συνάδελφο Τάσο Παλαιστίδη, ο οποίος και θα μας δώσει αναλυτικά όλο του το ρεπορτάζ. Τάσο, να πούμε βεβαίως ότι ο ΕΛΟΓ ήταν μια υπηρεσία και είναι μια υπηρεσία, υπάρχει ακόμα και σήμερα, αλλά φαίνεται ότι είναι ξεγραμμένη υπηρεσία πλέον για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ένα εργαλείο στα χέρια των κτηνοτρόφων και μάλιστα δεν χρηματοδοτούνταν από το ελληνικό δημόσιο, αλλά από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Έτσι ακριβώς, Έλενα. Ο ΕΛΓΟ, δηλαδή, ο Οργανισμός Γάλακτος, χρηματοδοτείται καθαρά από τις εισφορές των κτηνοτρόφων. Για να σας πω μόνο τούτο, ότι για κάθε λίτρο γάλακτος οι Έλληνες κτηνοτρόφοι καταβάλουν στον οργανισμό 0,23 λεπτά. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ούτε ζημιογόνος είναι, ούτε μπορούμε να πούμε ότι το κράτος συμβάλλει οικονομικά στη λειτουργία αυτού του οργανισμού. Όλα τα κτίρια και όλες οι μονάδες του ΕΛΓΟ που λειτουργούν στην χώρα είναι καθαρά και μόνο από τις εισφορές των κτηνοτρόφων. Ωστόσο, έχω ένα πρακτικό από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ, ο οποίος παρέστηκε και μίλησε μάλιστα στην μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας στις 21 Απρώτου του 2014, δηλαδή πριν λίγες ημέρες, όπου λέει ότι πολύ απλά στα μέλη της μόνιμης Επιτροπής ότι είμαστε σε διαδικασία κλεισίματος του εργαστηρίου της Αλεξανδρούπολης που θα συγχωνευτεί με αυτό της δράμας. Όπως αντιλαμβάνεστε, προφανώς ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ δεν γνωρίζει γεωγραφικά την περιοχή. Συνομιλώντας σήμερα μαζί του, μου απάντησε ότι δεν είναι και κάτι τραγικό, διότι η Αλεξανδρούπολη με τη Δράμα είναι πάρα πολύ κοντά και δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Να θυμίσουμε στον πρόεδρο του ΕΛΓΟ ότι η απόσταση χιλιομετρική είναι περίπου στα 250 χιλιόμετρα. Ήδη ο ΕΛΓΟ της Δράμας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν στους γειτονικούς νομούς αλλά και στη Δράμα και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, ο ΕΛΓΟ το εργαστήριο δηλαδή της Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να παραμείνει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κτηνοτρόφων του Εύρου της Ροδόπης της Ξάνθης και αυτό που οφείλει να κάνει ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ είναι να συγχωνεύσει και αυτό της Δράμας, δηλαδή να μεταφέρει τους ελέγχους στο εργαστήριο της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να μην χάσουν κανένα από τα δύο εργαστήρια την πιστοποίηση που έχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν αυτό συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, Έλενα, το πλήγμα και τα φόπλακα για την κτηνοτροφία της Θράκης θα είναι δεδομένη. Γιατί ο ΕΛΓΟ κάνει τους ελέγχους του γάλακτος, αλλά κρατάει ταυτόχρονα και ισοζύγιο τι γάλα εισέρχεται στην χώρα μας, στην περιοχή μας, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία. Άρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει οι αρμόδιοι υπουργοί, δηλαδή το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να επανεξετάσουν προκειμένου να βρεθεί μια μέση λύση, προκειμένου να μην καταργηθεί το εργαστήριο αυτό, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει πολύ σημαντικό έργο στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Δυστυχώς, δηλαδή, θα πούμε ότι είναι από τα παράδοξα τα οποία και συμβαίνουν. Να κλείνει ένας οργανισμός ο οποίος δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, αλλά από τους ίδιους κτηνοτρόφους. Ένα ακόμη εργαλείο από τα χέρια τους φεύγει την ίδια στιγμή που πραγματικά έχουν χτυπηθεί πολύ έντονα και οικονομικά. Έτσι. Είναι και αυτό που λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, είναι ότι πραγματικά οι κτηνοτρόφοι θα βρεθούν στα χέρια των μεταποιητών με πολύ άσχημα αποτελέσματα για την ίδια την οικονομία της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε αυτά και αύριο στα Αγροτικά Νέα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Μπροστά στο κατάστημα του ΙΚΑ στην Αλεξανδρούπολη συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης στελέχη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Η κίνηση διαμαρτυρίας που έγινε συντονισμένα σε όλη την Ελλάδα είχε ως στόχο να καταδικάσει το νέο σχέδιο για την υγεία που προωθεί το Υπουργείο και το οποίο, όπως σημειώνει το ΠΑΜΕ, καθιστά τους γιατρούς άνεργους και τους πολίτες χωρίς περίθαλψη.